Μια ζωντανή γενική συνέλευση που διήρκησε 6 ώρες και έγινε παρουσία 250 και πλέον μελών της Ερευνήτικης ΑΕΛ παλαιών και νέων ανέδειξε μέσα από μια σειρά σημαντικών θέσεων αλλά και αντιπαραθέσεων το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που θα σηκώσει στις πλάτες του το βαρύ φορτίο της ανασυγκρότησης της ανδρικής ομάδας και της άμεσης επιστροφής της στις επαγγελματικές κατηγορίες. Το μόνο δυσάρεστο είναι πω από τα παλαιά μέλη, μόλις 80 ήταν εκείνα που πληρούσαν όλε τι προποθέσει για να αποτελέσουν το εκλογικό σώμα, στο οποίο δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή οι δεκάδε νέε εγγραφέ που έγιναν κατά τη διάρκεια τη συνέλευση. Κατά σειρά ψήφων εξελέγησαν οι κύριοι Νάκα, Μπαλατσούκα, Κυριακού, οι οποίοι και φέρονται ω βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία, χωρί να αποκλείεται κάποιο σύνθετο σχήμα, για να ακολουθήσουν οι κυρίε Χολέβα, Σοφό. Γκιάστα, Λιντέρη, Τριανταφίλου, Γραβάνη και Γιάννη Κιλιδόνη. Ωστόσο, επηρεασμένο προφανώ από το νέο συσχετισμό δυνάμεων στο ΔΣ, ο απερχόμενο πρόεδρο Αντώνη Γραβάνη υπέβαλε σήμερα την παρέτησή του για να πάρει τη θέση του ο κ. Στανάση Κανάκη. Νέα διοίκηση συνέρχεται σε σώμα στη σημερινή πρώτη τη συνεδρίαση και από αύριο πιάνει δουλειά με κυρίαρχο μέλημα την αναζήτηση σοβαρών επενδυτικών προτάσεων για την ομάδα, προκειμένου να τη θέσει υπόψη νέα Γενική Συνέλευση και έχοντα ω δεδομένο το ενδιαφέρον του τρικαλινού επιχειρηματία Βαγγέλη Πλεξίδα, αλλά και την διάθεση του προηγενικού διευθυντή τη ΠΑΕ Νίκου Λυράκη να κομίσει σχετική πρόταση. Κάποιε μάλιστα πληροφορίε θέλουν και τον πρώην Διεθνή Άσο και τη ΑΕΛ Αλέκου Αλεξανδρή να προτίθεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για λογαριασμό επιχειρηματία. Ενώ λόγω στην υπόθεση θα έχουν και κάποια μέλη του επιχειρηματικού κόσμου της Λάρισας που δέχονται πιέσεις για να προβούν σε σχετική κίνηση. Από εκεί και πέρα, μια σειρά θεμάτων όπως η έδρα της ομάδας, το προπονητικό κέντρο, το υπάρχον ρόστερα αλλά και οι επαγγελματίε παίκτε με του οποίου είχε έρθει σε προφορική συμφωνία η επερχόμενη διοίκηση, συγκροτούν μεταξύ άλλων το τεράστιο φόρτο εργασία τη νέα διοίκηση τη ΑΕΛ. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, στι 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συγκρότηση των ομίλων και η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματο τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου θα συμμετάσχουν φέτο και οι Βυσσινοί, πρεμιέρα στι 22 Σεπτεμβρίου.